Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μαζί. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα μερικά τεχνικά προβλήματα, αλλά εμείς είμαστε εδώ όπως κάθε απόγευμα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου, η τελευταία μέρα του Φλεβάρη, αλλά η πρώτη αυτής της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα λοιπόν. Θα είμαστε εδώ για την επόμενη μία ώρα με τις εξελίξεις από την τοπική, την περιφερειακή, την πανελλαδική, αλλά γενικότερα και από όλο τον κόσμο, διότι έχουμε φέρει στην εκπομπή μας και θέματα που αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Να πούμε ότι οι εξελίξεις τρέχουν και εκεί. Ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει, παρόλο που εμείς εδώ είχαμε την ελπίδα όταν κλείσαμε την εκπομπή την Παρασκευή ότι ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε ευχάριστα και αισιόδοξα νέα. Δεν έχουμε αισιόδοξα νέα. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο θέμα για την σημερινή μας εκπομπή και θα πάμε να καλεσπερίσουμε αμέσως τον κύριο Βασίλη Θεοδωρίδη, που είναι ο πρόεδρος του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας, και να μιλήσουμε λίγο μαζί του, διότι χρειάστηκε να ζητήσουν αίμα για ένα παιδί και όπως διαβάσαμε, βρέθηκε αμέσως. Κύριο Θεοδωρίδη, καλησπέρα και καλώς ορίσατε στο μαζί. Καλησπέρα. Λοιπόν, διαβάσαμε ότι χρειαστήκατε αίμα για κάποιο παιδί, κάνατε έτοιμα για αίμα, για αιμοδοσία, ωστόσο βρέθηκε. Ναι, εντάξει, απευθυνθήκαμε στους φίλους του συλλόγου και αυτονόητο ήταν ότι αμέσως υπήρξε ανταπόκριση και μάλιστα πολύ περισσότερα από αυτό που χρειαζόμασταν. Mm-hmm. Υπάρχει μια αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη του συλλόγου που ανταποκρίθηκαν αμέσως. Δεν... Mm-hmm. Ήταν κάτι το οποίο πρόβλημα... ήταν αναμενόμενο, δηλαδή. Δεν... Το παιδί αυτό τι πρόβλημα υγείας αντιμετώπιζε και... Τώρα αυτό είναι λίγο προσωπικά δεδομένα, δεν θέλω να δώσω περισσότερες θέσεις. Και δεν ξέρω γιατί δόθηκε έτσι και από τα μέσα φαίνεται, mm-hmm. από το Facebook διέρευση και δεν... Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι η οικογένεια του, η σκακιστική, ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα πρόβλημα που υπήρξε. Και mm-hmm. αμέσως... Να πάμε λίγο στον Σκακιστικό Ομίλο που τα έχουμε πει εδώ επανειλημμένα στην εκπομπή μας. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι η λειτουργία μας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε τώρα πια και ένα, εκτός από τα μαθήματα που συνεχίζονται κάθε μέρα και συνεχώς στο νέο μας χώρο αυξάνονται τα παιδιά. Και έχουμε τώρα όμως και αγώνες. Αρχίσαμε τους αγώνες, γιατί χαλαρώσανε λίγο τα υγειονομικά μέτρα, ευτυχώς. Γιατί μετά το υγειονομικό πρωτόκολλο ήταν αρκετά αυστηρό για το σκάκι και μας δυσκόλευε. Αλλά τώρα μπορούμε και κάνουμε πλέον αγώνες. Γίνονται εδώ τοπικά πρωταθλήματα και ομαδικά και ατομικά. Το Σάββατο έχουμε ένα καθιερωμένο ετήσιο τουρνουά Rapid. Rapid είναι γρήγορο σκάκι, δηλαδή με λίγο χρόνο σκέψης, που ολοκληρώνεται το τουρνουά σε μία μέρα μόνο. Δεν παίζουν δηλαδή μόνο ένα αγώνα, θα παίξουν 7 αγώνες. 4 αγώνες το πρωί και 3 αγώνες το απόγευμα, το Σάββατο. Είναι το 8ο τουρνουά στη μνήμη του Δημήτρη Τσολακίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2014 σε ηλικία 52 ετών. Ήταν ο γραμματέας του συλλόγου μας και για την προσφορά του στο σύλλογο, αλλά όχι μόνο σαν γραμματέας, κυρίως και επειδή η συνδρομή του συνετέλεσε πάρα πολύ καθοριστικά, θα λέγαμε, στην εξέλιξη την εντυπωσιακή που είχε η κόρη του, η παγκόσμια πρωταθλήτρια η Σταυρούλα Τσολακίδου, στα πρώτα της βήματα. Αυτός ήταν που την οδήγησε να κάνει αυτές τις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και έτσι λοιπόν κάθε χρόνο στη μνήμη του κάνουμε αυτό το τουρνουά, αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα, το τρίμερο αυτό, δηλαδή το Σάββατο πριν από την Καθαρή Δευτέρα, έχει καθιερωθεί. Και πάλι και φέτος, και μάλιστα δεν συμμετέχουν μόνο καβαλιώτες, αλλά έρχονται και από γειτονικές πόλεις και παίζουν σε αυτό το τουρνουά. Mm-hmm. Και μετά, γεμάτο το πρόγραμμα, συνέχεια το καλεντάρι, είναι πάρα πολύ γεμάτο. Δεν υπάρχει δηλαδή Σαββατοκύριακο που δεν έχουμε αγώνες. Και κάτι επίσης που είχαμε καιρό να αναλάβουμε, αναλάβαμε και μία πανελλήνια διοργάνωση. Τη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα θα γίνουν εδώ τα πανελλήνια πρωταθλήματα εφήβων νεανίδων και αναμένουμε πολλές συμμετοχές, όχι μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά ήδη δηλώνουν και από την Αθήνα και από την Κρήτη. Θα έχουμε πολλά παιδιά που θα παίξουν εδώ τη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα. Ωστόσο, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και για το 31ο Open Διεθνές Κακιστικό. Εννοείται. Αυτό φέτος που επιτέλους φαντάζομαι θα έχουμε λίγο τελειώσει πια με την πανδημία που τα δύο τελευταία χρόνια μας επηρέασε πολύ στις συμμετοχές. Φέτος φαντάζομαι, ήδη δηλαδή η εικόνα που έχουμε, θα ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενο, πιστεύουμε, σε συμμετοχές.
και όπως νομίζω, δεν θυμάμαι αν σας το ανέφερα και την προηγούμενη φορά, ήταν και κάτι πολύ σημαντικό φέτος που συνέβη για πρώτη φορά σε ελληνικό τουρνουά. Κάναμε μια αίτηση στην Διεθνή, την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία, και εγκρίθηκε να μας επιχορηγήσει το τουρνουά μας αυτό, πέρα από το οικονομικό που θα είναι, εντάξει, ένα ποσό της άξιας 2-3 χιλιάδων, που δεν είναι αμεληταίο, αλλά το κύριο είναι πόσο, ας πούμε, ανεβάζει το πρεστής του τουρνουά, που το αναγνωρίζει η Διεθνής Ομοσπονδία σαν ένα από τα τουρνουά τα σημαντικά που πρέπει να τα στηρίξει, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο, και ανάμεσα σε αυτά είναι και ένα τουρνουά ελληνικό και ειδικά στην πόλη μας, στην Καβάλα. Έχετε κάποιο εμπόδιο τώρα? Είχαμε μέχρι τώρα την πανδημία που ήταν εμπόδιο σε όλες σας τις δράσεις, που τώρα μας λέτε ότι θα πραγματοποιούνται αγώνες κάθε Σαββατοκύριακο, ετοιμάζεστε για το 31ο Open Διεθνές Σκακιστικό, αλλά εμπόδια αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή ή μόνο η πανδημία ήταν και τέλος, προχωράμε κανονικά? Αυτό ήταν σημαντικό εμπόδιο, αλλά εντάξει, οπωσδήποτε υπάρχει μια γραφειοκρατία λίγο που μας ταλαιπωρεί, ο καινούριος αθλητικός νόμος, στο οποίο υπαγόμαστε κι εμείς, γιατί ξέρετε ότι, εντάξει, έχει αυτή την τριπλή, ας πούμε, είναι τρισυπόστατο, θα λέγαμε, το σκάκι. Δηλαδή είναι ένα επιτραπέζιο, έτσι, ψυχαγωγικό παιχνίδι, όπως το γνωρίζουν όλοι που παίζουν, και μικροί και μεγάλοι παιδιά από 5 έως 85 ετών. Αλλά είναι και ένα εκπαιδευτικό εργαλείο. Μπαίνει στα σχολεία σαν μάθημα επιλογής, πολλές φορές σε πάρα πολλές χώρες, και στην Ελλάδα υπάρχει στην ευέλικτη ζώνη. Αλλά είναι και άθλημα, δηλαδή αναγνωρισμένο από το 1969 από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και φυσικά εμείς το καλλιεργούμε σαν άθλημα και κάνουμε πρωταθλητισμό, όπως είναι γνωστό, με πάρα πολλές διακρίσεις σε όλα τα πρωταθλήματα, τα μεκά και τα ομαδικά. Έτσι λοιπόν, ο καινούργιος νόμος του Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Αυγενάκη, που έχει γίνει ίσως για τα μεγάλα, τα επαγγελματικά αθλήματα, ταλαιπωρεί λίγο και εμάς τους, τα μικρά, τα ερασιτεχνικά αθλήματα, και έχει γίνει τώρα πάρα πολύ δύσκολη όλη αυτή η γραφειοκρατία που πρέπει να κρατάμε, ας πούμε, για να μπορούμε να λειτουργούμε νόμιμα. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ακόμη θέμα, δηλαδή, επειδή μου ζητήσατε να πω τι άλλο πρόβλημα έχουμε αυτό το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή πορεία και με τις περισσότερες νίκες για την πόλη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό σας απόγευμα, κύριε Θοδωρή. Γεια σας. Αλλάζουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε στο θέμα του cyberbullying, που έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στην εκπομπή μας με την κυρία Βασιλική Βασιλιάδου. Θα πάμε όμως στο θέμα του cyberbullying με αφορμή τον αυτόπτη μάρτυρα, όπου ο Απόστολος Τζεμιδάκης συνομίλησε με το παιδί, που νομίζω όλοι έχετε ακούσει αυτή την ιστορία, όπου κάποιος του έγραψε έξω από το σπίτι του, σε έναν τοίχο, ότι όλοι σε θέλουμε νεκρό. Και αυτό το παιδί δεχόταν μηνύματα στο κινητό του, ένα cyberbullying, εξηγεί τους στον Απόστολο πέρασε, τι βίωσε, και εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, ότι όλα αυτά που βίωσε ήταν χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Το παιδί αυτό, συνήθως περιθωριοποιούμε κάποια παιδιά για κάποιο λόγο, λόγω της εμφάνισης, λόγω. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιος ασκεί bullying σε ένα συμμαθητή του, αλλά βλέποντας τον Βασίλη, κυρίες και κύριοι, δεν μπορείτε να βρείτε έναν τέτοιο λόγο που κάποιος θα μπορούσε να του ασκήσει bullying. Είναι ένα ευγενέστατο και ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Πάμε λοιπόν να δούμε τον αυτόπτη μάρτυρα, που θα δείτε και σήμερα το βράδυ ολόκληρο το επεισόδιο στις 10 εδώ στο ένα Channel. Εγώ τον καλοκαίρι του 20 έδωσα Πανελλήνιες, δεύτερη φορά, 4 χρόνια μετά την πρώτη φορά, διότι αποφάσισα να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό μου να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει, δηλαδή να σπουδάσει κινηματογράφο. Κατάφερα να περάσω στη Σχολή Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Συνέβεια. Πήγα μάλιστα και με καλή σειρά ενδέκατος. Ξεκίνησα. Μου άρεσε, τα μαθήματα πήγαιναν καλά, διαδικτυακά βέβαια, λόγω του κορονοϊού. Είχα έρθει πιο κοντά με άλλους 6 φοιτητές μου, 4 αγόρια και 2 κορίτσια. Μια μέρα ανέβηκε ένα πόσο που φτιάχτηκε μια ομικτή ομαδική πρωτοετών, τη φτιάξαμε εμείς, από όλα τα τμήματα. Από όλα τα τμήματα των ψαχνών εκεί πέρα. Στην αρχή κυλούσε το πράγμα ομαλά. Μετά από κάποια στιγμή μπήκαν κάποια άτομα από άλλες σχολές, δεν τα ξέραμε εμείς.
που είχε ως αποτέλεσμα να παρεκτραπεί η κατάσταση. Εγώ βγάζω τα παιδιά από την ομαδική όλο σε σκαντιδιαλείο και λόγω αυτού μετά φτιάχτηκαν ομαδικές προς το πρόσωπό μου που βρίζανε εμένα, την οικογένειά μου, του τύπου απειλές θα σε μαχαιρώσουμε όταν πατήσεις το πόδι σου στα ψαχνά, τέτοια πράγματα, ακραία πράγματα. Ήταν ένα σοκ για μένα, οι πρώτες φορές ουσιαστικά που δεν παρακολούθησα μαθήματα και κάποιες μέρες μετά οι συμφοιτητές μου, οι έξι, με τους οποίους έκανε και παρέα και με αυτούς διαδικτυακά και με αυτούς είχα φτιάξει την ομαδική, φτιάξανε ένα τραγούδι εμπνευσμένο από το γεγονός το οποίο ανήρθησα στο YouTube, στο οποίο πήραν κάποια πτυχιδικά που με βρίζανε τότε σε εκείνες τις ομαδικές. Φτιάξανε δικό του τραγούδι με σίγου όπω όλοι σε θέλουν νεκρό, το οποίο είναι και αυτό που γράφτηκε στο τοίχο του σπιτιού μου. Βασιλή, περάσε ψαχνά. Δεν σε ήξερε κανένα από τα παιδιά. Θέλει να σε δει όλη η σχολή που να ξέρει πώ έχει φύγει. Βασιλή, το ξέρω. Νομίζει ότι αυτό είναι αστείο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν σε θέλουν. Φαρασαλιάρα. Φύγε από τη χώρα, πήγαινε Αμερική, μακάρι να σε φάνε άγρια ζώα, νομίζει να αστείο, αλλά όντως δεν σε θέλουμε, τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση, όπως είπατε, που έχει λάβει τα φώτα της δημοσιότητας και έρχεται σε μια επικαιρότητα όπου κι άλλες τέτοιες υποθέσεις έχουν βγει. Οι υποθέσεις βέβαια του cyberbullying είναι συσχετισμένες και με τις υποθέσεις που έχουν βγει και βλέπετε πως απασχολούν την κοινή γνώμη, όπως το revenge porn και ούτω καθεξής. Είναι υποθέσεις οι οποίες λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας, δηλαδή η δικιά μας γενιά, η οποία είναι πλήρως εξοικειωμένη με αυτά τα μέσα, η επικοινωνία και όλες οι εκφάνσεις της δραστηριότητας και της ανθρώπινης ζωής πλέον σε ένα μεγάλο ποσοστό γίνονται μέσω αυτών των μέσων. Οπότε είναι αναπότρεπτο και να μας απασχολούν τέτοιες υποθέσεις. Πώς αισθάνθηκες εσύ όταν το είδες αυτό το βίντεο? Προδομένος, πληγωμένος, στεναχωρημένος, τέτοια πράγματα. Πιστεύεις ότι σε έχει επηρεάσει αυτό το γεγονός σπουδές σου, δηλαδή την επόμενη μέρα? Ναι. Ναι, μα έχω φύγει από τη σχολή που ήμουνα, διότι παρότι κινήθηκα νομικά, η μήνυση κατατέθηκε τέλη Μαρτίου, όχι μέσα Μαρτίου βασικά, το γεγονός ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την ύπαρξη αυτών των μηνύσεων και εξακολουθούσε όλο αυτό το καιρό να δεχόμουν τα μηνύματα που είπα πιο πριν, είχε σκοπό να φύγω μέσω του 10% να αλλάξω σχολή, διότι δεν ήξερα τι μπορούσα να συναντήσω αν πήγαινα εκεί πέρα. Δηλαδή φοβόμουν ακόμα και για το ότι θα μπορούσε να κινδύνευε η σωματική μου ακεραιότητα από κάποιο από αυτά τα άτομα. Οι γονείς σου σε όλη αυτή την κατάσταση φυσικά στέκονται στο πλευρό σου, αλλά ναι, πώς αντέδρασαν, τι έχουν κάνει? Καταλαβαίνοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά τις πρώτες μέρες που συνέβαιναν τα πράγματα που είπα, με παρότειναν από μόνοι τους και ήταν πολύ σημαντικό και τους ευχαριστώ γι' αυτό να απευθυνθώ σε ψυχία του. Να αναζητήσω τη λύση. Όπου τους άκουσες? Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, κάνω ακόμα, φαρμακευτική αγωγή. Αυτό που είναι βέβαια ευχάριστο είναι ότι είδατε με τι σθένος πλέον βγαίνει και μιλάει γι' αυτό. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι αξιοσέβαστο ως προς αυτό, γιατί έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες και αυτή τη στιγμή, παρότι έχει τραβήξει πάρα πολλά, με πάρα πολλές ψυχολογικές συνέπειες και επιπτώσεις στον ψυχισμό του, βλέπετε ότι μπορεί, βγαίνει, μιλάει, το αντιμετωπίζει. Σίγουρα το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει αυτό το παιδί, οι φίλοι του, και σίγουρα χρειάζεται κάποιος ψυχολόγος, ο οποίος θα στηρίξει το παιδί αυτό που έχει υποστεί όλα αυτά τα, σε εισαγωγικά, βασανιστήρια, για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του. Έτσι, δηλαδή, κανένας δεν πιστεύει ότι όλο αυτό μπορεί να σβήσει μέσα σε μία μέρα ή σε μία εβδομάδα, αλλά όλοι πρέπει να δώσουν τον αγώνα τους για να βελτιώσουν αυτή την κατάσταση. Αλλά και ο γονιός του θέτει μέσα από μια σωστή κουβέντα, μπορεί να κάνει το παιδί που να καταλάβει τις συνέπειες που έχουν οι πράξεις του. Να το φέρει στη θέση του παιδιού που υπομένει όλη αυτή την κατάσταση και να του εξηγήσει πόσο άσχημο είναι. Τα παιδιά είναι ευαίσθητα, δείχνουν σκληρά, είναι καλά. Είναι κάτι το οποίο έχω ξαναπεί, θεωρώ ότι θα έπρεπε να θεσπιστούν από την πολιτεία μαθήματα, σεμινάρια για γονείς και παιδιά που ξεκινούν από το δημοτικό για τον εκφοβισμό,
και διάφορα ακραία φαινόμενα για το πώς αντιμετωπίζονται, αν τα δεχόμαστε ή εμείς το παιδί μας, αν δούμε ότι το παιδί μας κάνει εκφοβισμό βασικά, που και αυτό είναι πιθανόν, αν παρακολουθεί και είναι αμέτωχο. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει πολύ επιδραστικά αποτελέσματα στα επόμενα χρόνια, στις επόμενες γενιές, αν εξοικειωθούν με την ύπαρξη αυτών των φαινομένων και με τρόπους καταπολέμησής τους. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη δικαίωση για μένα θα είναι η δικαστική. Οπότε αναμένουμε τη δικαιοσύνη και τα λοιπά. Μάλιστα. Θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία να παρακολουθήσετε όλο το επεισόδιο σήμερα το βράδυ στις 10 εδώ στο ένα channel. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στον Ομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ, τον οποίο σήμερα επισκέφτηκε το κέντρο σκύλων οδηγών όλης της Ελλάδας και θα πραγματοποιηθούν, όπως μας ενημέρωσαν μέσα από συνέντευξη τύπου, ένα τριήμερο δράσεων όπου θα ενημερώνονται οι πολίτες για το συγκεκριμένο κέντρο ώστε να βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους. Όπως τονίζει η πρόεδρος του κέντρου, αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι νέοι εκπαιδευτές. Χρειάζεται λοιπόν κάποιοι πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν να εκπαιδευτούν από τους ήδη υπάρχοντες εκπαιδευτές, ώστε με τη σειρά τους να εκπαιδεύσουν έναν σκύλο οδηγό, ο οποίος θέλει αρκετό χρόνο, κυρίες και κύριοι, να εκπαιδευτεί. Ξεκινάει από κουτάβι και μετά θέλει άλλα 2 χρόνια για να εκπαιδευτεί, για να προχωράει δίπλα-δίπλα με κάποιον που έχει προβλήματα όρασης. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ. Στην Καβάλα βρέθηκε την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου η πρόεδρος του Κέντρου Σκυλιοδηγή Ελλάδος, κυρία Ζωή Γερουλάνου, αλλά και μέλη του κέντρου αυτού. Στην Καβάλα συναντήθηκαν με τον Ομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ, όπου παραχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου και ενημέρωσαν τους πολίτες ότι τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν δράσεις στην Καβάλα για να ενημερωθούν μικροί και μεγάλοι πολίτες της Καβάλας για το λευκό μπαστούνι αλλά και για τους σκύλους οδηγούς για να βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους. Όπως τονίζει η κυρία Γερουλάνου, αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή το κέντρο είναι να εκπαιδευτούν και άλλοι εκπαιδευτές σκύλων, ώστε να εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους στην συνέχεια νέους σκύλους οδηγούς, για τους οποίους απαιτείται χρόνος τουλάχιστον 2 έτη. Σήμερα στην Ελλάδα ο στόχος του Κέντρου Σκύλου Οδηγή Ελλάδος είναι να μπορέσει να συνεχίσει την εκπαίδευση των σκύλων οδηγών, ουσιαστικά λαμπραντόρ, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν οι οδηγοί των ανθρώπων με οπτική αναπηρία στην ανεξαρτησία και στην αυτονομία τους. Γνωρίζουμε όλοι ότι το λευκό μπαστούνι είναι η ναυαρχίδα της ανεξαρτησίας. Χωρίς κινητικότητα και προσανατολισμό δεν είναι δυνατόν να μπορέσει κάποιος να προχωρήσει στην απόκτηση ενός σκύλου οδηγού. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική και η πρωτοβουλία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να εκπαιδευτούν και άλλες εκπαιδεύτριες και εκπαιδευτές κινητικότητας, για να μπορέσει επιτέλους η Ελλάδα να αποκτήσει τη δυνατότητα άνθρωποι, είτε νεοτυφλοθέντες, είτε άνθρωποι εκγενετής, να έχουν αυτό το αγαθό που λέγεται κινητικότητα και προσανατολισμός, και το λευκό μπαστούνι να τους δώσει τη δυνατότητα να είναι ανεξάρτητοι. Σε δεύτερο στάδιο έρχεται ο σκύλος οδηγός. Υπάρχουν δυσκολίες. Δεν είναι απλό το να εκπαιδευτεί ένας σκύλος οδηγός, γιατί η εκπαίδευσή του διαρκεί από 2 έως 2,5 χρόνια. Για άλλη μια φορά προσπαθούμε να διοργανώσουμε όλες αυτές τις συνεντεύξεις τύπου, συναντήσεις που θα γίνουν το τρίμερο που θα είναι η κυρία Ζωή στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή Καβάλας Δράμας. Προγραμματίζουμε σήμερα να περπατήσουμε μέσα στην πόλη με την Ήρμα που είναι μαζί μας, για να αναδείξουμε κάποια προβλήματα, ζητήματα, αλλά και το πόσο χρήσιμο είναι να μπορεί να έχει κάποιος με προβλήματα όρασης το σκύλο οδηγό μαζί του. Αύριο θα είμαστε στην γειτονική Δράμα, στην Προσοτσάνη, αλλά και στην πόλη της Δράμας για αντίστοιχες εκδηλώσεις. Και την Τετάρτη εδώ στην Καβάλα, στην αίθουσα του Νίκου Μάρτη, θα συναντηθούμε με τα μέλη μας, με αυτούς που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τη λειτουργία του Κέντρου Σκύλιο Οδηγή Ελλάδος, αλλά και για την διαδικασία αίτησής τους και απόκτησης ενός σκύλου οδηγού. Είναι διαδικασίες οι οποίες θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμες και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που σιγά σιγά δείχνει ότι ο κορονοϊός αποχωρεί και πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά δυναμικά, ούτως ώστε τα άτομα τα οποία ανήκουν στο χώρο μας να έχουν αρχικά την ενημέρωση αλλά και να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση που αναφέραμε. Η συνεργασία μας με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας
είναι μερικά χρόνια, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια στη Βόρειο Ελλάδα και πραγματικά οι δράσεις τις οποίες έχουμε κάνει και στο παρελθόν έχουν δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα. Σήμερα βρίσκομαι εδώ, ερχόμενοι από τη Θεσσαλονίκη, που μπόρεσα και είδα την ομάδα των χειριστών, 6 άτομα με οπτική αναπηρία που έχουν σκύλο οδηγό και κυκλοφορούν στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 χρονών ο καθένας από αυτούς. Και βρήκα την ευκαιρία, διότι ο κορονοϊός δυστυχώς δεν μας επέτρεπε να έχουμε έρθει νωρίτερα, εδώ μαζί με τους αγαπητούς φίλους να κάνουμε δράσεις, να μπορέσουμε να συναντήσουμε κόσμο, να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε μικρούς και μεγάλους, γιατί μόνο όταν όλοι γνωρίζουν, τότε μπορούν να είναι μια ομάδα δυνατή που να μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτή ήταν η Ήρμα, κυρίες και κύριοι. Είναι σκύλος οδηγός. Είναι τα μάτια κάποιου που δεν μπορούν να δουν. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στην πρωτοχρονιάτικη πίτα από την Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας, οι οποίοι έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη τους πίτα το περασμένο Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου. Και όπως δηλώνει και ο πρόεδρος, ήταν η τελευταία χρονιά που κόβουν την πίτα στην πόλη της Καβάλας, καθώς μετακομίζουν και πάνε στην Αθήνα. Πάμε να το δούμε. Η Λέσχη Αρχιμαγείρων έκοψε την πρωτοχρονιάτικη της πίτα το πρωί του Σαββάτου, 26 Φεβρουαρίου. Και όπως δηλώνει ο πρόεδρος της Λέσχης, κ. Τέλειος Δίγκας, ήταν και η τελευταία χρονιά που η πίτα κόπηκε στην πόλη της Καβάλας, καθώς πλέον η Λέσχη μετακομίζει στην πρωτεύουσα. Ενώ όπως έγινε γνωστό, θα συνεχίσει να υπάρχει ένα τυπικό γραφείο στην Καβάλα για τα μέλη της πόλης. Σήμερα κόβουμε την πίτα μας στη Λέσχη μας, την ετήσια κοπή πίτας, που θα είναι και η τελευταία φορά που κόβεται στην έδρα αυτή της Καβάλας. Ο λόγος φυσικά είναι ότι η έδρα μετακομίζει στην Αθήνα για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο πιο βασικός είναι η μη στήριξη των κρατικών φορέων της Καβάλας, τέλος πάντων, της δημόσιας αρχής. Πόσα μέλη αποτελείται δικιά σας η Λέσχη? 200 μέλη. Πανελλήνια. Θα μετακομίσουν στην Αθήνα, τι θα γίνει τώρα? Η Λέσχη είναι πανελλήνια, δεν είναι μόνο της Καβάλας. Τα μέλη της Καβάλας? Είναι γύρω στα 15 με 20 μέλη μόνο. Τι θα γίνει με αυτούς τώρα που δεν θα υπάρχει Λέσχη? Απλά θα υπάρχουν γραφεία τυπικά. Μία ακόμη χρονιά επιτυχημένη για την Λέσχη μας, με πολλές αναγνωρίσεις, πανευρωπαϊκός. Έχουμε ιδιαίτερη τιμή σήμερα. Δυστυχώς, πολλοί συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν, λόγω δουλειάς φυσικά, είναι και η μέρα Σάββατο, αλλά λόγω υποχρεώσεων δεν μπορέσαν όλοι να έρθουν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Λέσχη μας είναι φυσικά για τελευταία χρονιά εδώ η έδρα στην Καβάλα. Θα μεταφερθεί στην Αθήνα, αλλά το παράρτημά μας θα μείνει εδώ. Ως υπεύθυνος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φυσικά μπορούν όσοι συνάδελφοι θέλουν να ενταχθούν στη Λέσχη μας να επικοινωνήσουν μαζί μας ή στο ένα channel, δηλαδή να επικοινωνήσουν μαζί μου ή με το κανάλι για να ενταχθούν στη Λέσχη μας όποιοι φυσικά επιθυμούν. Αυτά. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα και θα πάμε αμέσως να υποδεχτούμε την πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων της Καβάλας, την κυρία Μαρίνα Φιλιππίδου. Να της ευχηθούμε λοιπόν και δημόσια συγχαρητήρια, αφού επανεκλέχθηκε πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων. Καλησπέρα, κυρία Φιλιππίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας και σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και πάλι πρόεδρος. Καλή σταδιοδρομία. Εύχομαι να δούμε πολλές δράσεις όπως αυτές που είδαμε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών που ήσασταν στην Προεδρία. Των δύο πρώτων ετών, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια με την πανδημία δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Ναι, ακριβώς. Και είδαμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σιγά σιγά προς την κανονικότητα. Θα δούμε δράσεις από το Λυκείο Ελληνίδων. Ναι, φυσικά. Εφόσον βέβαια μας επιτραπεί. Το θέλουμε πάρα πολύ. Ξεκουραστήκαμε και λίγο τα τελευταία δύο χρόνια και είχαμε κάποιες εκδηλώσεις το 2021. Είχαμε μια μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση και μια έκθεση φορεσιών, όπου την παρακολούθησε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ένωση. Λοιπόν, τη νέα θητεία μας έχουμε προγραμματίσει μια έκθεση φωτογραφίας για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας που γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου μαζί με το Φωτογραφικό Όμιλο και το Δήμο Καβάλα. Η έκθεση λοιπόν θα ξεκινήσει από τις 8 Μαρτίου την Τρίτη και θα γίνουν και τα εγγένεια στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα κρατήσει μέχρι τις 17 Μαρτίου τον ισόγειο όροφο της Μεγάλης Λέσκης και θα μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς από τις 10 μέχρι 1 το πρωί καθημερινά και 6 με 9 το απόγευμα. Άρα από τις 8 του Μάρτη μέχρι τις 17 είπατε. Τις 17. Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε και μία διάκριση των μαθητών, κάποιων χορευτών, για την ακρίβεια, ναι, του Λυκείου Ελληνίδων. Πριν λίγες ημέρες είχαμε πάρει με μία από τις παιδικές ομάδες μέρος σε ένα διδικτυακό φεστιβάλ στην Καλαμαριά και διακρίθηκαν τα παιδιά, το χάρηκαν πάρα πολύ. Αλλά το καλύτερο θα είναι βέβαια να γίνουν τα φεστιβάλ, να ξανασυναντηθούν τα παιδιά. Και όχι από το διαδίκτυο βέβαια. Νομίζουμε ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Αν βέβαια τελειώσει και ο πόλεμος, γιατί και αυτό νομίζω είναι θλιβερό και δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεάσει τη δική μας ζωή. Όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Περνάει και η πανδημία και από εδώ και πέρα θα μπορέσουμε να κάνουμε διαζώσεις και εκδηλώσεις. Άρα από εδώ και πέρα ίσως έχουμε και διαζώσεις εκδηλώσεις. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και άλλες συμμετοχές όπως αυτή με τα παιδιά και αν θα έχουμε κάποιες δράσεις μετά από αυτή που μας ανακοινώσατε τώρα. Τι βλέπετε για το μέλλον? Εκτός από την έκθεση φωτογραφία, έχουμε προγραμματίσει ήδη μια χορευτική εκδήλωση για το καλοκαίρι για όλες τις παιδικές ομάδες. Μια θεατρική παράσταση για το θεατρικό μας τμήμα. Είναι πολύ πιθανό να συμμετέχουμε σε ένα φεστιβάλ η μεγάλη ομάδα το καλοκαίρι στο Βελιγράδι, βήμα-βήμα βέβαια και αναλόγω στον... Άρα εσείς τις δράσεις τις έχετε, την ενέργεια την έχετε... Την έχουμε, ναι, τα έχουμε προγραμματίσει, αλλά περιμένουμε πανδημία, τον καιρό. Την εξέλιξη της πανδημίας. Αυτό περιμένουμε και θα δούμε. Τώρα εκτός από την πανδημία ήρθε στο προσκήνιο βέβαια και ο πόλεμος, που φοβούζει πολλούς πολίτες που μιλάμε εκεί έξω, αλλά... Ναι, γι' αυτό σας είπα ότι εμείς προσωπικά θέλω να σταματήσει άμεσα. Και να είμαστε όλοι υγιέστατοι και να γυρίσουμε όλοι στην κανονικότητά μας. Επηρεάζει όμως την ψυχολογία των πολιτών, κυρία Φιλιππίδου. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι ναι, αυτό είναι το λιγότερο βέβαια. Ψυχολογία. Η ψυχολογία του, όλο αυτό το άγχος, όλο αυτό το στρες, νομίζω ότι αυτό δεν είναι το λιγότερο. Μετά. Θα μας επηρεάσει και οικονομικά και θα έχουμε πολλές συνέπειες όσο συνεχίζεται. Ελπίζουμε να τελειώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε για την δράση που η πρεμιέρα είναι στις 8 του Μάρτη, την ημέρα της γυναίκας και θα πραγματοποιηθεί ως τις 17 του Μάρτη στο ισόγειο όροφο της Μεγάλης Λέσχης. Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι και σας ευχαριστώ και πάλι. Που είστε σήμερα μαζί μας. Θα σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Εμείς κυρίες και κύριοι θα περάσουμε πάλι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ. Στο μαζί.